Τι συγκλονιστικέ στιγμέ που έζησε και τα τελευταία λόγια που αντάλλαξε με τον εξάδελφό του Σπύρο Ταντί, ο οποίο χάθηκε το ξημέρωμα τη 11η Ιουλίου 2011, περιέγραψε την κατάθεσή του επικελευτή Μάριο Δημητρίου. Αναφέρθηκε στα τελευταία λόγια του ξάδερφού του, προτού αυτό μπει στον πυροσβεστικό και κατευθυνθεί στη σκηνή τη έκρηξη. Πρέπει να πάμε πάνω γιατί φωνάζουν οι μαστόροι. Ρε ψι, δεν γίνονται τα πράγματα, αφού την πυρίτιδα αν τη βάλει στο νερό κάνει έκρηξη. Ο μάρτυρα κατηγορία, ο οποίο το βράδυ εκείνο βρισκόταν σε υπηρεσία, κλήθηκε και επάνδρωσε το ένα από τα δύο πυροσβεστικά οχήματα τη βάση. Κατέγραψε μάλιστα με την κάμερα του τηλεφώνου του τι εκρήξει στα εμπορευματοκιβώτια και παρουσίασε το βίντεο στο δικαστήριο. Νωρίτερα κατέθεσε ολοχεία τη πυροσβεστική Μάριο Δημητρίου, ο οποίο υποστήριξε ότι τα μέλη τη ΕΜΑΚ δεν έτυχαν καμία ενημέρωση από του αξιωματικού τη πυροσβεστική που συμμετείχαν στη σύσκεψη τη 6η Ιουλίου. Σήμερα κατέθεσε και ο αστυνομικό νεκτάριο Χριστοφόρου, ο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια τη έκρηξη. Στη διάρκεια του διαλύματο, συγγενεί των θυμάτων επιτέθηκαν φραστικά σε κάποιου εκ των κατηγορουμένων. Ο πρόεδρο του Κακουργιοδικείου, σε ανακοίνωσή του, αμέσω μετά προειδοποίησε ότι το δικαστήριο θα υποχρεωθεί στο μέλλον να λάβει μέτρα.